Οι χειροπέδες άλλαξαν χέρια, με συνέπεια τα αδέλφια του 39χρονου συλληφθέντα να πάρουν τελικά το δρόμο για τη φυλακή τη στιγμή που ο ίδιος αποχωρούσε ελεύθερος από το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Η ανατροπή στην υπόθεση ήταν αναμενόμενη από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι τα αδέλφια του εμφανίστηκαν στον ανακριτή, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την κατοχή των όπλων και των ναρκωτικών που βρέθηκαν στα ποιμνιοστάσια της οικογένειας. Αυτές οι γενικεύσεις, οι οποίες συνηθίζουν και κάνουν μερικές φορές οι καταδιοκτικές αρχές, δημιουργούν ένα πρόβλημα σε αυτό το στάδιο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, εν ώψη και του γεγονότος ότι ήταν και το ποινικό μητρό δυστυχώς ήταν σχετικά επιβαρημένο, να κρατηθούν οι δύο εξ αυτών και να αφαιθεί ο ένας ο τρίτος. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών εξελίχθηκε σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου την Παρασκευή με τη συμμετοχή του Τμήματος Ειδικών Αποστολών Κρήτης και κλιμακίων της ΟΠΚΕ. Στη διάρκεια της είχαν εντοπιστεί περισσότερα από 4 κιλά και 600 γραμμάρια κάναβης, 15 γραμμάρια κοκαίνης, 2 καλάσνικοφ, πιστόλια, χειροβομβίδα και φυσίγκια, καθώς και πάνω από 6.600 ευρώ. Η επιδίωξη ήταν εμφανής στη δικογραφία. Να επιτευχθεί η προσωρινή κράτηση και των τριών. Αλλά νομίζω ότι στο δικαστήριο τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Υπάρχει ένα ποινικό μέγεθος, αλλά δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται. Παρά το γεγονός ότι ο 39χρονος είχε συλληφθεί την ώρα των ερευνών, ο ένας από τους αδελφούς του δήλωσε σήμερα στον ανακριτή ότι είναι ο κάτοχος ποσότητας χασίς βάρους 1,5 κιλού που βρέθηκε σε μία από τις καβάντζες, ενώ ο δεύτερος ανέλαβε την ευθύνη για τα υπόλοιπα κιλά του χασίς, την κοκαίνη και το οπλοστάσιο. Ο 39χρονος αφέθηκε τελικά ελεύθερος με όρους στην καταβολή εγγύησης ύψους 3.000 ευρώ και να εμφανίζεται 2 φορές το μήνα στο τμήμα της περιοχής του. Αμέσως μετά τα αδέλφια του πήραν το δρόμο για τη φυλακή της Νεάπολης, όπου θα αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους. Το κλίμα ήταν βαρύ, αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Οι καταδιοκτήριες αρχές είχαν δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα ήδη τις προηγούμενες μέρες. Επιχειρήθηκε μια συνολική, αν θέλετε, ευθύνη να δημιουργηθεί όλη τη οικογένεια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.